δει σου, πού είναι τα ρούχα σου. Φύγε από εδώ, Παμπλό. Μην ασχολείσαι με μένα, εντάξει. Η Ντολόρες με νοιάζει, όχι η αφεντιά σου. Εσύ να φύγεις, δεν σου είπα φίλε σου να μην μου μιλάς. Άντε χάσε. Και παραδώ στο συγκρότημα για να βγαίνεις με νήπια. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε. Εσύ είσαι νήπιο. Σκάσε και τι σου. Είσαι ανόητη και αυτό σε κοροϊδεύει. Δεν βλέπεις ότι σου λέει ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Η Ντολόρες και εγώ βγαίνουμε στα αλήθεια. Εσύ το πιστεύεις, γιατί όχι. Ζηλεύετε. Βάλε τα ρούχα σου και πάμε να φύγουμε. Τι κάνεις, Ντολόρες. Θα μείνω με τον Παμπλό. Κοίτα. Αν δεν έρθεις μαζί μου τώρα, θα τηλεφωνήσω στη μαμά και τον μπαμπά και θα φύγεις από το σχολείο. Θέλει πάνε. Αυτό ήταν. Τα έπεσα όλα. Εμένα μου έμεινε ακόμα ένα. Αλήθεια. Έλα, δώσ' το. Κορίτσια, έλα. Όχι. Δεν μπορώ γιατί το κόλλησα εδώ. Τέλεια η καμπάνια. Θα έχει επιτυχία. Ναι, θα κάνει επιτυχία, τέλεια. Τώρα είναι, πρέπει να ετοιμαστώ. Αχ. Κι εγώ να συναντήσω το Λέω μία. Όχι. Θέλει. Έλα, πες όμως. Θα κερδίσω την καρδιά του. Θα κερδίσω την καρδιά του. Και βέβαια θα την κερδίσεις. Λες. Ναι. Δηλαδή από σένα εξαρτάται. Το θέμα είναι ότι ξέρω πως δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά και φοβάμαι να μην τα χαλάσω όλα. Δεν θα χαλάσεις τίποτα. Θα κάνεις αυτά ακριβώς που σου είπε η Σόνια. Ναι. Να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου. Σου. Να πω κάτι. Τι? Αν αυτό το αγόρι. Να, είσαι μάρτυρας. Ναι. Αν με ρωτήσει, δεν θα φάω σοκολάτα μέχρι αύριο καθόλου. Πλάκα κάνω. Δεν θα φάω σοκολάτα μέχρι το τέλος του χρόνου. Σοβαρά. Ορκίζομαι. Ξέρεις κάτι. Τι? Πάρε αυτό το δαχτυλίδι για καλή τύχη. Με αυτό το δαχτυλίδι γνώρισα τον Μανουέλ και είμαστε ακόμα μαζί. Τώρα θα σου φέρει και σένα τύχη. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Άννα. Άννα, πρέπει να μιλήσουμε. Εντάξει, αλλά όχι τώρα, δεν μπορώ. Θα μιλήσουμε περίμενε, τώρα. Περίμενε. Άστο σε μένα. Περίμενε. Πήραμε βαθμούς και απαιτούμε να μάθουμε τι έγινε. Τι έγινε, μας πούλησε όλες οι απαντήσεις. Περίμενε. Γιατί δεν μιλάς έτσι. Θα σου μιλάω όπως θέλω, καταλαβαίνεις. Να σας εξηγήσω. Ναι, θα μας εξηγήσει. Τι τα έκανε τα λεφτά, αυτό θα μας εξηγήσει. Σταματήστε, εντάξει. Δεν ανέχομαι από κανένα να μου μιλάει εμένα έτσι. Μην μου φωνάζεις εμένα. Πρώτα με πουλάς και μετά μου βάζεις φωνές, έτσι. Άκου. Κοίτα, Άννα. Η Κάρμεν μας έδωσε τους βαθμούς και έχουμε κοπεί όλοι. Κοπήκαμε και φταίς εσύ. Δώσε τα λεφτά μας πίσω. Θέλεις τα λεφτά σου πίσω, ωραία. Ναι. Να τα λεφτά σου. Όλα δικά σου. Και μην με ξαναμπλέκετε στις δουλειές σας. Δεν τελειώσαμε. Μου έδωσες τα λεφτά, αλλά δεν τελειώσαμε. Να το ξέρεις αυτό, έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν με νοιάζει πλέον καθόλου. Πήγαινε αμέσως να αλλάξεις τα ρούχα σου. Θα αλλάξω μόνο άμα το θέλω εγώ, εντάξει. Θα αλλάξεις. Όχι. Πήγαινε, Ντολόρες. Κάνε αυτό που σου λέω. Είσαι με αυτήν. Πάλι καλά που έχω και τον Παμπλό. Είναι ο μόνος που με καταλαβαίνει. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πήγε να τη μιλήσει. Γιατί, αυτός ο φλάκας ο Παμπλό την έχει υπνοτήσει. Περίμενε! Κάντη να νομίζει ότι είσαι με την πλευρά τη. Ηρέμησε όμως πρώτα και μετά πήγαινε. Η συνάντηση. Σπυρίτο! Τι? Έλα μαζί μου στην αίθουσα των καθηγητών. Πρέπει να αλλάξω, έχω σχολάσει. Και εγώ έχω σχολάσει. Πηγαίνετε σπίτι σας τότε. Έμεινα γιατί έπρεπε να τηλεφωνήσω στο δήμαρχο. Και ξέρεις τι έγινε? Πέθανε! Όχι, δεν πέθανε. Δεν μου έδωσε καν το γιο του στο τηλέφωνο. Σπυρίτο, μαζί μου. Δεν μπορεί να είσαι τόσο όμορφη. Μανουέλ, τι κάνεις εσύ εδώ? Και άμα τα κορίτσια ήταν γυμνά, την Ότσον και τις έβλεπες, τι θα γινότανε? Το ξέρω. Η Βίκο διαβάζει. Η Φέλη είναι έξω. Η Σόλ είναι με την Πιλάρ στο χολ, οπότε είσαι μόνη σου. Μανουέλ, πρέπει να ετοιμαστώ. Άσε με. Έλα, αφού έχουμε μια ώρα ακόμα. Έλα. Τι θέλεις? Βάλε το μπλουζάκι εκεί που ήταν. Όχι, δεν θέλω, όχι. Γιατί ντρέπεσαι? Στην παραλία φορούσες τα μισά ρούχα από αυτά που φοράς τώρα και τώρα ντρέπεσαι. Ναι, αλλά τώρα δεν είμαστε στην παραλία και εκεί φορούσα μαγιό. Τώρα δεν είμαστε όμως στην παραλία, είμαστε στο δωμάτιό μου. Και υποτίθεται ότι εδώ φοράμε ρούχα και δεν θέλω να με δεις έτσι. Έλα, Μανουέλ, φύγε. Γιατί όχι? Ζευγάρι είμαστε, δεν είμαι ξένος. Ναι, όμως... Όμως δεν θέλω, Μανουέλ.
Πρέπει να ετοιμαστώ. Έλα, άφησε με, σε παρακαλώ. Δεν έχω πολύ χρόνο. Άσε με, Μανουέλ. Τι συμβαίνει? Ένα λεπτό, τι συμβαίνει? Έχεις χρόνο για τις μαζορέτες, για τα κορίτσια, για την καμπάνια. Έχεις χρόνο για τα πάντα εκτός από μένα. Τι παραπάνω θέλεις? Τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω απλά να είμαι μόνος μαζί σου. Κι εγώ μωρό μου, όμως δεν θέλω να είμαστε μαζί, έτσι. Καλά, πότε λοιπόν? Απόψε. Απόψε. Απόψε? Ναι. Είσαι σίγουρη δηλαδή για απόψε και... Ναι. Ωραία. Ναι. Και να έρθεις έτσι. Δεν το πιστεύω ότι η Μαρίζα τιμωρήθηκε λόγω του Πάμπλο. Μην τον αναφέρεις, ανακατεύομαι που τον σκέφτομαι με την Ντολόρες. Ευτυχώς που πήγαμε στο διαμέρισμα του Πάμπλου και σώσαμε την Ντολόρες, έτσι. Ναι. Τι είπες, η Μαρίζα πήγε στο Πάμπλο. Γεια. Γεια, λέω. Θέλει, θέλει, τι σύμπτωση. Γεια, σόλ. Τι κάνεις, μήπως έχεις ραντεβού? Ναι, ναι. Περιμένω τη μαμά μου. Θα πάει στο γιατρό που είναι εδώ κοντά και επειδή αγχώνεται μου είπε να της κάνω παρέα και την περιμένω εδώ πέρα. Πάλι καλά, επειδή όταν σε είδα μου φάνηκες λίγο αγχωμένη, μα δεν έχει σημασία τώρα, ε. Άστο, άστο καλύτερα. Πες μου, έλα, πες μου. Δεν μου δίνει σημασία, τα δικά μου είναι. Έλα, πες μου, δεν με πειράζει. Να κοίταξε, μου φάνηκε σαν να περίμενες ένα αγόρι που τελικά σε έστησε. Α, Σολ, συγγνώμη που άργησα. Σε έστησα, δεν έβρισκα ταξί. Περίμενες πολύ? Όχι, όχι, μόλις ήρθα. Μιλάμε τη Φέλη. Α, Φέλη, τι κάνεις? Όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Θα έρθει μαζί μας στα μαγαζιά? Όχι, γιατί περιμένει τη μαμά ναι, της. Α, μαμά μου, εντάξει, μαμά μου. Πάμε. Ναι. Έλα, πάμε. Καλά να περάσεις. Γεια σου, Φέλη. Ναι, θα σου δείξουμε τι αγοράσαμε. Γεια. Ο Μανουέλ με κοίταξε με έναν τρόπο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μία, φαίνεται ότι πρέπει να προετοιμαστείς γιατί ο Μεξικάνος θα σου επιτεθεί σήμερα. Όχι, Βίκο, όχι, μην το λες αυτό, σε παρακαλώ, όχι, όχι. Μία, το λέω και το υπογράφω. Να σκεφτείς τι θέλεις να κάνεις. Δεν ξέρω, μόνο ένα πράγμα υπάρχει που μπορώ να κάνω. Τι? Να μην πάω. Περίμενε. Θες να στήσεις το Μανουέλ? Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πρέπει να βρω μια δικαιολογία. Αχ, Βίκο, βοήθησε με. Ποιος είναι? Εγώ, η Μαρίζα. Αχ. Είναι η ηλίθια φίλη σου εδώ. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Έλα, σε περιμένουμε. Τι κάνεις τόση ώρα? Περίμενε, εδώ πέρα. Να πάρω την τσάντα μου πρώτα. Άσε την τσάντα και έλα, άσε. Άσε με, άσε με. Σιγά. Να σου πω, πρέπει να δυνατήσεις λίγο. Αχ, τα ρούχα μου. Έλα, τάσα μου, σταμάτα. Θα σκοτωθώ. Έκανες. Ποιος σε ντύνει? Κοίτα χρώματα που φοράς. Τι τώρα θα μου πεις και πώς θα ντύνομαι? Κορίτσια, σταματήστε να μαλώνετε. Κάνετε σαν το σκύλο με τη γάτα. Σόνια, γεια σου. Γλυκιά μου. Τι κάνεις εδώ, πού είναι ο Μανουέλ? Το Μανουέλ τον άφησα στο αυτοκίνητο γιατί θα σας πάω στον παραγωγό εγώ. Όχι, ούτε να το σκέφτεσαι. Έλα, πάμε. Φυσικά και θα σας πάω. Ο Μανουέλ μου ζήτησε μια χάρη. Και μια και είμαι πολύ καλή φίλη του Τζόνι, μου ζήτησε να τον πείσω να ηχογραφήσετε και ας μην είναι εδώ ο Πάμπλο, έτσι. Αχ, τέλεια! Ναι. Έλα, πάμε, έλα, σταματήστε. Σταματήστε. Περιμένετε, περιμένετε. Έχω κάτι σημαντικό να σας πω. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι ίσως εσείς οι δύο θα μπορούσατε να γίνετε αρχηγοί της ομάδας. Τι? Εμείς οι δύο? Ναι, επειδή πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Όλες οι ομάδες έχουν μία αρχηγό. Εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Με δύο. Τι λέτε, δύο αρχηγοί? Πώς σας φαίνεται ναι, αυτό? Δύο, αλλά δύο. Θα διαλέξω εγώ τις στολές. Γιατί αν τις διαλέξει αυτή, θα είναι σαν να πηγαίνουμε σε διαδήλωση. Δεν έχει σημασία. Συγκεντρώστε το τραγούδι, σε παρακαλώ. Αχ, για μένα έχουν σημασία όμως. Ήθελα να σας πω ότι μετά από την συνάντηση θα βγούμε για βραδινό για να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες του συγκροτήματος. Σήμερα θα γίνει αυτό? Ναι, υπάρχει πρόβλημα? Όχι, όχι, τέλεια. Ναι, θα έρθεις και θα γίνεις στο σπίτι του Κολούτσι. Θα έχει πολύ πλάκα. Και μετά που θα πάμε? Θα λέμε αστεία? Αχ, τι ωραία. Δεν έρχομαι, μαμά, το καταλαβαίνεις? Δεν έρχομαι. Θα έρθεις, Μαρίζα, γιατί είναι διαταγή της μαμάς σου. Τι έχεις πάθει? Ξέχασε τα γάπια σου. Μήπως πήρες κανένα κιλό? Πες μου, τι έχεις πάθει? Μαρίζα, λίγο σεβασμός δεν βλάπτει, παιδί μου, σε παρακαλώ. Θα ηχογραφήσω ένα δίσκο. Θέλετε να έρθετε μαζί μου? Άντε, πάμε, πάμε. Κοίτα να δεις τώρα, δεν απαντάει. Πού να είναι? Τι κάνεις? Είσαι σαν αυτιστικός. Τι έχεις?
Αισθάνομαι πολύ άσχημα για αυτό που έγινε με την Άννα. Θα έπρεπε να αισθάνεσαι άσχημα που κοπήκαμε εμείς και όχι για αυτήν. Δεν έπρεπε να φέρθεις έτσι. Ήσουν απαράδεκτος. Δεν την άφησα να σου εξηγήσει το τι έγινε. Τι δεν εξηγούσε, ότι μας έδωσε λάθος απαντήσεις. Θα δεις που θα το μάθει ο Πάμπλο και θα την απολύσει. Σίγουρα πράγματα. Για περίμενε. Ε, πρέπει να βρω τον Πάμπλο! Καλά, τι γίνεται. Θέλουμε κάτι να πιούμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ είμαι 2 ώρες εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω. Είδες την Άννα. Και γιατί ρωτάς εμένα? Δεν βλέπεις ότι δεν είναι κανείς εδώ? Δεν βλέπεις ότι είμαι απασχολημένος? Μη με ενοχλείς. Άντε. Ναι, κατάλαβα. Εμπρός, δίνε του. Μάρκο, τι έγινε? Α, ξέρεις. Η Άννα πού τι έγινε. Πάει, έφυγε. Την έκανε. Τι? Έφυγε. Αδύνατον. Πρόσεχε, σε παρακαλώ. Λόρα, είδε την Άννα? Δεν θέλω να την αναφέρει καν την Άννα. Τι συνέβη με την Άννα? Αυτό που συνέβη είναι ότι η κυρία πήγε κατευθείαν στον κύριο Ντουνόφ και παραιτήθηκε. Τι? Ναι, αυτό που άκουσε, παραιτήθηκε. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ο κύριο Ντουνόφ έβαλε την Γλώρια στη θέση τη. Ποια την Γλώρια? Η Γλώρια από εδώ και πέρα θα είναι υπεύθυνη του μπαρ. Ε, καταλαβαίνετε το πρόβλημα? Ε, είναι η πρώτη φορά που μια γραμματέα αναλαμβάνει τον μπαρ. Τι θα γίνει? Εγώ θα βγάζω το φίδι από την τρύπα. Τι θέλετε? Θέλουμε να παραγγείλουμε. Εγώ θέλω. Δεν ξέρω. Φερνάντα, τι κάνεις? Κάτι ασκήσεις, αλλά δεν μπορώ να τις κάνω, δεν ξέρω. Γιατί δεν ρωτάς το φίλο σου, τι? Μαλώσατε? Όχι, όλα είναι καλά με τον Μάρκο. Σας είδα να μαλώνετε το πρωί. Συγγνώμη, αλλά... Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Τον καλοπιάνω λίγο μετά και όλα πάνε καλά. Δεν θα ήμουν τόσο σίγουρη στη θέση σου. Γιατί? Δεν θέλω να σας τα χαλάσω, αλλά αφού έφυγες, η Σολ πλησίασε τον Μάρκο και μείνανε μαζί. Α, Μπελέν, δεν ξέρεις τη Σολ. Της αρέσει να πειράζει τα αγόρια. Άσε που η Σολ δεν του αρέσει. Τότε γιατί της έγραψε γράμμα, μπορείς να μου πεις, ε? Τι? Σε ευχαριστώ πολύ για την μπλούζα, Σολ. Είναι τέλεια. Την αξίζεις μετά από όλα αυτά που έκανες για μένα και τη Φέλη. Καλά, θα σας βοηθούσα και χωρίς αντάλλαγμα. Δεν καταλαβαίνω όμως, γιατί η Φέλη θέλει να σου πάρει το αγόρι? Είναι δυνατόν? Συμφωνώ. Πώς πιστεύει ότι θα το κάνει αυτό? Έλα, μην γίνεσαι κακιά. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Α! Τι έπαθε, Φέρνα? Τι κάνεις με το αγόρι μου? Ας την ήσυχη, ας σε σκοτώσω. Το ξέρω ότι ήθελες και τους 4, αλλά τι θα χάσεις αν ακούσεις τους 3? Δεν θα το μετανιώσεις, το υπόσχομαι. Έλα, άκουσέ τους. Δεν θέλω να σπαταλήσουν τον χρόνο τους. Μην ανησυχείς, έλα, στο ζητάω σαν χάρη, για χάρη της φιλίας μας. Σόνια, δεν είναι θέμα φιλίας. Τους θέλω και τους 4 μαζί. Το είπα. Και στους συνεταίρους μου είπα ότι θα ηχογραφούσαμε όλο το συγκρότημα των Airway. Ναι, δυστυχώς το καταλαβαίνω. Άσε μένα. Και γιατί δεν μπορείτε να μας ακούσετε? Με δουλεύεις, μικρή μου? Όχι, γιατί? Α, το ρωτάς? Ξέχασες τότε που σας πρότεινα να κάνετε τρίο? Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που ποτέ δεν με απατάει η μνήμη μου, εσύ ήσουν αυτή που αρνήθηκε, ε? Δεν νομίζω ότι θυμάμαι καλά. Κάτι τέτοιο δεν το θυμάμαι. Σου ξαναλέω, δεν με απατά ποτέ η μνήμη μου. Συγγνώμη, αλλά τότε είχαμε πολύ άγχος. Τώρα είναι διαφορετικά. Δεν γίνεται να ξεχάσουμε το παρελθόν και να ζήσουμε το παρόν. Ας κάνουμε μια πρόβα και θα δείτε, όλα θα πάνε καλά. Δώστε μας μια ευκαιρία, σας παρακαλούμε. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά όχι. Το συγκρότημα έχει πάντα ένα πρόβλημα. Μία ο ένας λείπει, μία ο άλλος. Λοιπόν, θα σας δώσω μία συμβουλή. Συμμαζευτείτε, γιατί τέτοια πράγματα μαθαίνονται στο χώρο μας. Και αν συνεχίσετε αυτό το βιολί, κανένας παραγωγός δεν θα σας θέλει. Να είστε σίγουροι. Κύριε καθηγητά. Όχι. Αγαπητέ, θα ήθελα να ξέρω τι σχέση έχετε με τον Μπλας και γιατί αυτός μπορεί να σας βρει και εγώ όχι. Δεν είναι δίκαιο. Ούτε είναι δίκαιο να μου λέτε με ποιους θα βγαίνω. Είμαι αρκετά μεγάλη να επιλέγω μόνη μου. Αποστολή. Έλα, Τζόνι, δώσ' τους άλλη μια ευκαιρία, δεν θα το μετανιώσεις, ξέρω τι σου λέω. Όχι με τίποτα, Σόνια. Το πρώτο που πρέπει να μάθουν αυτά τα παιδιά για τη δουλειά τους είναι ότι πρέπει να είναι επαγγελματίες και υπεύθυνοι. Είναι έλλειψη σεβασμού να με κάνετε ένα σπαταλάω το χρόνο μου, μπορείτε να πηγαίνετε. Όχι, τι κρίμα, γιατί... Συγγνώμη, άργησα, τι, αρχίσατε? Παύλο, δεν θα αρχίζαμε χωρίς εσένα. Τζόνι, τώρα πρέπει να τους ακούσεις, έτσι. Εντάξει, αλλά βιαστείτε, παρακαλώ. Ωραία. Και ελπίζω να μην το μάθει ο πατέρας μου, γιατί... Χαλάρωσε. Είδες, δεν σας απογοήτευσα? Για ποιο γράμμα λες? Ποιο γράμμα, μην κάνεις τον ανήξερο. Αλήθεια, δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Για το γράμμα που έδωσες στη Σολ. Η Φερνάντα και η Σολ είναι φίλες. Και αφού το ξέρεις, θα ξέρεις ότι η Φερνάντα θα το μάθαινε. Λέτε ότι έγραψα γράμμα στη Σολ? Τρελαθήκατε. Μη φωνάζεις. Η Μπελέν σε είδε να γράφεις το γράμμα εδώ στον μπαρ. Εδώ. Ναι, εδώ. Α, ναι, καθόμουν εδώ. Αλλά αυτό δεν ήταν γράμμα.
Δεν ήταν γράμμα. Α, δεν ήταν. Και τι ήταν? Η Σόλ δεν κατάλαβε τις ασκήσεις των μαθηματικών. Ναι. Τις έγραψα. Με τις εξηγήσεις και τις το έστειλα. Όχι. Τι όχι? Με δουλεύεις? Όχι, μιλάω σοβαρά. Αυτό ήταν? Ναι. Αχ, Μάρκο, μαλώσανε και φταίω εγώ. Όχι, άφησε με ήσυχο. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να πιω ένα χυμό. Έλα, πρέπει να βοηθήσεις. Είσαι μπελάς, το ξέρεις. Το συγκρότημα μάλωσε, οι άλλες μαλώσανε. Δεν μου λες γιατί είσαι έτσι εσύ? Δεν μπορώ να βρω τον Φρανσίσκο και πρέπει να τον βρω, να του ζητήσω να μιλήσει στην Ντολόρες. Ψάχνεις τον Φρανσίσκο από το Σαντιάγκο? Ναι, γιατί? Τον είδα στο χολ. Ευχαριστώ, πάω να τον βρω. Ένα, δύο, τρία και... Hay poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas sin algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda. Vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo. Hoy es tu grito mortal. Ya ves, su día está llegando. Vas a salvarte otra vez. Vas a ser libre después. Vas a encontrarte otra vez. Μπράβο, μπράβο σας! Μπράβο, μωρό μου! Ήταν τέλειο, τέλειο! Μπράβο, γλυκιά μου! Είστε καταπληκτικοί μου! Μανουέλ! Μπράβο! Τζόνι, πες μου, τι λες? Ναι, ναι! Ναι, έλα, έλα, τέλεια! Θα σε περιμένω! Φιλάκια! Γεια! Φρανσίσκο, να σου μιλήσω? Τι θέλεις, ε? Να, το ξέρω ότι μου έχεις πει 100 φορές ότι δεν θέλεις να μπλεχτείς τα προβλήματά μου με την Ντολόρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Μήπως σου πήρε κάτι, το κομπιουτεράκι σου? Όχι, Φρανσίσκο, είναι σοβαρό. Και είσαι ο μοναδικός που ακούει. Το μόνο που θέλω Λάουρα, να κάνεις. Λάουρα, καλή μου, παλιά είχα πολύ ώρα να σε ακούω, αλλά τώρα έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Θα πάω να αλλάξω γιατί θα περάσει σαν πριν να με πάρει. Γεια. Φερνάντα, ήταν μόνο ασκήσεις μαθηματικών. Τίποτα άλλο, πίστεψε με. Και γιατί τις έκανες, Μάρκο? Επειδή μου ζήτησε χάρη. Γι' αυτό ή σου αρέσει? Όχι, Φερνάντα, όχι. Πώς θα μπορούσε να μου αρέσει η Σόλ? Είναι ξανθιά και απέσια. Το ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε κοντές. Ούτε αυτές. Οπότε δεν σου αρέσει ούτε λίγο? Όχι. Υπάρχει κάποια που μου αρέσει λίγο. Πολύ λίγο. Τόσο δά. Εσύ. Είναι φανερό ότι δεν του αρέσεις. Μη στεναχωριέσαι, Σόλ. Μα πώς και δεν του αρέσω? Ποιος νομίζει ότι είναι? Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Παιδιά, πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος. Δεν βλέπεις άτομα με τόση ενεργητικότητα συχνά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Airway θα ηχογραφήσουν το πρώτο του CD. Τέλεια! Φρανσίσκο. Πώς είσαι? Τι κάνεις? Καλά. Δεν περνούσε η ώρα. Την επόμενη φορά θα έρθω με αεροπλάνο. Έλα, απλώς δεν έβλεπα την ώρα. Ναι. Το ξέρεις ότι τα παιδιά είναι με τον πατέρα μου? Κανονίστηκε λοιπόν? Ναι, ναι, τα πάντα. Ω, φαντάζομαι πως θα είναι. Ναι, είναι πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό συναντηθήκαμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Τι λες? Α. Τι, δεν θες να το μοιραστείς μαζί τους? Ναι, αλλά ας το μοιραστώ μαζί σου. Έλα. Σταμάτα. Τι συμβαίνει? Τίποτα, δεν ξέρω. Ίσως να σε έκανα να πιστέψεις κάτι που δεν ισχύει. Μα αλλά... εσύ ήσουν αυτή που μου κόλλαγε. Ναι, αυτό σου λέω. Συγγνώμη αν σε έκανα να πιστέψεις κάτι που δεν ισχύει, αλλά μου αρέσει σαν φίλος. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Μάλλον είναι δικό μου το λάθος, έτσι? Όχι, όχι, μην το παίρνεις έτσι. Όλα καλά, το εννοώ. Πήγαινε εσύ. Γιατί δεν πάμε στα παιδιά? Ναι, 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 πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Όχι. Όχι, γιατί? Πήγαινε, εγώ θέλω να μείνω μόνος μου. Όχι, δεν θέλω να σε αφήσω έτσι, όχι, θα μείνω πολύ, μαζί σου. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Έλα, θα μείνει μεταξύ μας.
Παιδιά, δεν χρειάζεται να σας πω ότι πιστεύω σε εσάς, επειδή βλέπω ότι έχετε δυνατότητες. Ελπίζω να με εμπιστευτείτε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο. Ναι, φυσικά. Ναι, βέβαια, τι λέτε. Συγγνώμη, έχω τηλέφωνο. Ναι. Απολίνα, τι κάνεις. Αλήθεια. Το περίμενες αυτό. Τέλεια. Ναι, έχεις δίκιο, δεν κατάλαβα ότι πέρασε η ώρα. Μην εκεί που είσαι, έρχομαι. Ναι, σε λίγο. Εντάξει. Γεια. Τα λέμε. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχω μία δουλειά. Πρέπει να φύγω, ε. Με συγχωρείτε. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάντε δουλειά σας, το σημαντικό είναι ότι το Τζόνι. Θέμα κανονίστηκε. Ευχαριστούμε όχι, πολύ. Σόνια μου. Εγώ θα έπρεπε να σας ευχαριστήσω. Σας διαβεβαιώνω ότι το CD θα πάει πολύ καλά. Θα το δείτε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε πάλι. Ναι. Κορίτσια, πρέπει να πάμε στο σπίτι του Κολούτσι να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για τις μαζορέτες. Δεν το ξεχάσατε Μαμά, αυτό, ε. Τι ακριβώς δεν κατάλαβες, μου λες. Δεν έρχομαι. Μωρό μου, δεν σε ρωτάω. Δεν έρχομαι. Αν θέλεις να έρθεις, Σόνια, θα έρθεις. Δεν έρχομαι. Σόνια. Ναι, Μανουέλ. Η μία δεν θα μπορέσει να έρθει γιατί... Έχει κάτι άλλο να κάνει. Θυμάσαι, μωρό μου. Ναι, γλυκέ μου, όμως, γιατί δεν αφήνουμε τα σχέδιά μας για καμιά άλλη μέρα, ε. Το ξέρεις ότι οι μαζορέτες είναι πολύ σημαντικές για μένα. Με δουλεύεις. Όχι, δεν σε δουλεύω. Όχι, Μανουέλ. Δεν θα χορέψουμε μόνο για την ομάδα ράγκμπι, αλλά και για τα γενέθλια των παιδιών στο ορφανοτροφείο. Και ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Εντάξει, μόνο γι' αυτό. Παύλο, να σε πάμε κάπου. Όχι, θα πάω στο σπίτι της φίλης μου. Α, έχεις φίλη, τέλεια. Μανουέλ, θα έρθεις μαζί μας. Εσύ είσαι ικανή να καλέσεις και τα βάζεσαι λίγο. Μάμα, την νεύρα, ναι, θα το πάρω, εντάξει. Έλα, πάμε. Ταιριάζει με το σαλόνι. Ακούσε εκεί. Πάμε, παιδιά, πάμε. Μανουέλ, τι καλά που σε βρήκα. Έμαθα τα νέα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είσαι χαρούμενος. Ναι. Πού θα το γιορτάσετε με τη μία? Πουθενά. Πουθενά? Γιατί? Η μία έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κοπέλα τα κάνει όλα λάθος. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Όχι, συγγνώμη. Απλά με ενοχλεί. Έχεις τόσο καλά νέα. Είναι το όνειρο κάθε συγκροτήματος να ηχογραφήσει δίσκο. Κι είσαι εδώ μόνος. Πάμε να γιορτάσουμε. Έλα. Τέλεια. Εντάξει. Για να δούμε. Πού θα πάμε? Για να δούμε. Σου αρέσει ο χορός? Ναι, πάμε. Ναι, χωρώ, ναι, αλλά πρώτα να φάμε κάτι γιατί πεινάω. Ναι, και εγώ. Που να πάμε. Πάμε στο τζα. Πού είναι? Αου. Αι. Ω, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήμουν μόνος. Μην ανησυχείς, δεν θα σε ενοχλήσω. Πώς πήγε με τη Σαμπρίνα? Όχι και τόσο καλά, αλλιώς δεν θα ήμουν μόνος μου τώρα, έτσι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνω αδιάκριτη. Όχι, εγώ συγγνώμη. Ήμουν αγενής. Συγγνώμη, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Καλά, δεν πειράζει. Τι ήθελες να με ρωτήσεις? Τίποτα, είναι αργά, πάω για ύπνο. Όχι, Λαουρά. Γιατί δεν τα βρίσκουμε? Έχουμε και οι δύο τις μαύρες μας και ίσως μπορώ να σε βοηθήσω με το πρόβλημά σου με την Ντολόρες. Τι έχει? Φέλη, τι έχεις? Βρέει η κοιλιά μου. Γιατί παράτησες τη διαιτά σου, γιατί κλαις? Τι, δεν πήγαν καλά τα πράγματα με το Λεό? Όχι, δεν ήρθε καθόλου. Με έστησε, Νίκο, με έστησε. Τι εννοείς έστησε? Το περίμενα μία μισή ώρα και δεν εμφανίστηκε. Φέλη μου, ηρέμησε. Θα πάω στο φαρμακείο να σου φέρω σταγόνες για την κοιλιά. Όχι, όχι. Είναι βασίμου, σε παρακαλώ. Εντάξει, αν αισθάνεσαι καλύτερα, έτσι, θα μείνω. Δεν θα αργήσω. Έχεις καταλάβει ότι όλοι οι συντάξεις μας ζηλεύουν? Είμαστε οι μόνες που βγαίνουμε με μεγαλύτερους. Είμαστε φοβέρες. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βγαίνω με τον Παύλο, τον πιο ωραίο του κόσμου. Φαντάζομαι όταν θα παντρευτούμε και θα κάνουμε το πάρτι στο σπίτι του Προέδρου. Γιατί σίγουρα ο πατέρας του θα γίνει πρωθυπουργός. Το πιστεύω. Σταμάτα να ονειροβατεί. Δεν ονειροβατώ, Αυγουστίνα. Πηγαίνουμε για σοβαρά με τον Παύλο. Αρέσουμε ένας τον άλλον πολύ. Είμαστε πολύ ωραίοι. Τι κάνεις, μπορούμε να μιλήσουμε? Πήγαινα για ύπνο εγώ. Γεια.
Τα λέμε. Χαίρομαι λοιπόν που είσαι εδώ, γιατί και εγώ ήθελα να σου μιλήσω. Αλήθεια, γιατί? Λοιπόν, το ξέρω ότι είσαι ο άρρωτος φίλος μου. Αμπα, διαδόσεις. Πώς το κατάλαβες? Λοιπόν, αυτό δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι με βοήθησε πολύ, γιατί ήμουν πολύ μόνη και το εκτιμώ. Αλλά πλέον δεν χρειάζομαι. Τα γράμματά σου όλα αλλάξανε. Α, ναι. Τι άλλαξε, για πες μου, ε? Κατάλαβα ότι ήμουν μπερδεμένη, ότι είχα κολλήσει πάνω σου. Σε ακολουθούσα γιατί ήξερα ότι η Λάουρα ήταν ερωτευμένη μαζί σου και ήθελα να της πάω κόντρα. Συγγνώμη αν σε ενόχλησα και σένα. Δεν με ενόχλησες. Άσε που είναι ανακουφιστικό να ξέρω τι έγινε στα αλήθεια. Αλλά είπες ότι τα πράγματα αλλάξανε. Τι έγινε? Α, ναι. Ο Πάμπλο, ο Μπασταμέντε, ο συμμαθητής σου, βγαίνουμε και είναι φανταστικά. Εγώ, το άσχημο από τη οικογένεια, να βγαίνω με τον Πάμπλο, το ωραιότερο αγόρι στην πόλη. Μην μπλέκεσαι με αυτόν. Δεν πρέπει να τον παίρνεις σοβαρά. Του αρέσει να περνάει καλά. Είναι γυναικάς. Ποτέ δεν θα έχει μια σταθερή σχέση. Άκουμε. Με καμία. Φρανσίσκο, είναι μαζί μου τώρα και είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Όχι, ο Πάμπλο βαριέται πάρα πολύ εύκολα. Μην τον ερωτευτείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φρανσίσκο, κάνεις την αδερφή μου και δεν μου αρέσει. Αυτή σε έστειλε. Ναι. Αλλά ήρθα γιατί και εγώ πιστεύω ακριβώς τα ίδια. Δεν θέλω να πληγωθείς. Πραγματικά δεν θέλω. Φοβάμαι ότι βγαίνει μαζί σου μόνο και μόνο για να πάει κόντρα στη Μαρίζα. Τι εννοείς? Ότι κανένας δεν με παίρνει στα σοβαρά? Αυτό εννοείς δηλαδή? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν πιστεύω ότι. Ξέρεις τι θα κάνω? Θα αποδείξω σε όλους σας ότι κάνετε λάθος. Γεια σου, Βίκο. Πολύ θράσος έχεις. Τι κάνεις εδώ? Γιατί το λες αυτό? Ήρθα να δω τι θέλει. Αλήθεια, γιατί ήρθες εδώ? Για να συνεχίσεις το δούλεμα? Ηρέμησε. Ήρθα να δω γιατί με έστησε. Είχαμε κανονίσει και δεν ήρθε. Τι? Δεν το φτάνεις. Άστο, άστο. Έλα. Ο πατέρας σου είναι πολύ τσιγκούνης. Τέτοιο μεγάλο σπίτι και δεσκλιματιστικό που έχει. Ναι, ναι, κάτσε. Κορίτσια, μην αρχίσετε πάλι να μαλώνετε. Η ιδέα να έρθετε εδώ μαζί είναι για να δώσω στους δύο αρχικούς μου την ευκαιρία να αρχίσουν να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους. Τώρα που σας κοιτάζω, είστε τόσο διαφορετικές. Αντιπροσωπεύετε δύο τόσο διαφορετικούς τύπους. Το μόνο που μπορούμε να δείξουμε μαζί είναι το πριν και το μετά από μια λοβοτομή. Λοβοτή? Είναι μια εγχείρηση που την κάνεις στο κεφάλι σου και μετά γίνεσαι πολύ χαζός. Το έχω δει σε μια ταινία. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτό, γιατί δεν έχετε εγκέφαλο. Οπότε, ξεχάστε το. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι θα κάνουμε μια έρευνα με τα κορίτσια για να δούμε αν θέλουν δύο αρχηγούς και πρέπει να ψηφίσουν όλες. Γι' αυτό το λόγο με έκανες να έρθω εδώ πέρα. Μαρίζα, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τι? Είσαι έτσι, επειδή ο Πάμπλο βγαίνει με άλλο κορίτσι. Μην το βγάζεις όμως σε μένα, σε παρακαλώ. Δεν είναι αλήθεια. Δεν έχει καμία σχέση. Είμαι έτσι, επειδή με έκανες να έρθω εδώ για το τίποτα. Θα μπορούσες να μου το πεις και στο σχολείο, ρε μαμά. Όχι, 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 όχι. Σου είπε να έρθεις εδώ για να σου δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσεις τη σπεσιαλιτέ του κολουτσί. Τέλεια! Εσύ δεν μου αφήνεις να φάω hot dog! Για τα πάντα υπάρχει η πρώτη φορά, αγάπη μας, που σκέφτηκα ότι θα άρεσε στη φίλη σου. Πρώτον. Ναι. Η μία δεν είναι φίλη μου. Δεύτερον. Δεν τρώω hot dog, γιατί δεν τρώω χρέας. Ανακατεύομαι. Ποιος ξέρει τι έχει εκεί μέσα. Πώς την έχεις βάλει και ακαθαρσίες. Είμαι σίγουρη ότι έχεις βάλει ακαθαρσίες. Τέλειωσε, τέλειωσε. Κατάλαβα. Φρυγανιτές πατάτες, εσύ σίγουρα σου αρέσουν. Μη κολουτσί, Φράγκο. Πώς είναι. Αχ, πώς γίνεται να είσαι τόσο αδέξιος. Κοίτα τι έκανες, κοίτα. Παράτησαν το φαγητό τους και άρχισαν πάλι την κρίνια. Αχ, μα δεν το πιστεύω. Αρχίζουν να γερνάνε. Έχεις κάτσει πάνω σε μία. Είσαι φοβερός, κοίτα εδώ. Δεν θέλω να πιω τις σταγόνες, γιατί θα τα βγάλω όλα. Θα είναι για το σηκώτη σου. Φύγε. Η Φέλη δεν είναι εδώ. Φύγε. Δεν θέλω να με δεις έτσι με χάλια. Φύγε, φύγε. Μην υπερβάλλεις. Έλα, πιέστε αυτό, θα σου κάνει καλό. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό που έγινε. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα. Άκουσε θέλω με. Να φύγεις. Δεν είναι ανάγκη να εξηγήσεις τίποτα. Δεν φύγε. Έστησα. Η μία μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θα αργούσες και πήγα αργότερα. Τι? Τώρα που το πρόβλημα με τις τηγανιτές πατάτες λύνει, και τι λέτε να δούμε κανένα DVD? Φοβερή ιδέα! Έτσι. Α, το κάνω εγώ. Μήπως πήρες κανένα πορνό? Ναι, όχι καλέ, άκου πορνό. Είναι μια ταινία που θα σ' αρέσει με πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Είναι για τους νέους. Α, και θα το δεις κι εσύ. Μαρίζα! Όχι, όχι, μου αρέσει το χιούμορ της, δεν πειράζει. Αρκετά, ας τελειώνουμε. Έλα, έλα να δούμε. Τι ταινία είναι? Είναι για έναν άντρα και μια γυναίκα που έχουν μείνει μόνοι τους με τα παιδιά τους και προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ τους. Α, και έχουν σεξουαλικά προβλήματα. Έλα,
αγαπείτε μου. Αχ, όχι, όχι, σταματήστε. Μόνο. Δεν έχω όρεξη να τη δω, εντάξει. Αν δεν μπορώ να ταυτιστώ, ποιο ο λόγο να τη δω. Σκέψω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στον πατέρα σου. Είναι μόνο του και έχει μια κόρη. Σόνια, έλα τώρα. Ο μπαμπά δεν θα έφυγε ποτέ με κάποια που έχει οικογένεια. Γεννήθηκα, μοναχοπέδι και έτσι θα πεθάνω, έτσι δεν είναι, μπαμπά. Ναι, ναι, αλλά θα μπορούσε να συμβεί και στη Σόνια, ρε. Είναι μόνη τη, έχει και αυτή μια κόρη. Εννοεί, με το ζόρι τα βγάζει πέρα με μένα. Πιστεύει ότι θα έχει φίλο με παιδιά, με τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τη δούμε αυτή την ταινία. Τι έγινε, κόλλησε. Τι νομίζει, ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα βίντεο? Όχι, προφανώς δεν μπορείς. Θα φέρω κάτι για να το βγάλουμε. Έρχομαι μαζί σου. Αν τους πάμε μαζί σε γιατρό, λες να μας κάνουν έκπτωση. Τι συμβαίνει? Τίποτα, τίποτα. Σκέφτομαι το Μανουέλ. Ήταν τόσο στενοχωρημένος όταν τον άφησα και... Τι έγινε, τι του έκανες? Είσαι πονηρή, Με κοροϊδεύσες. Είπες ότι θα πηγαίναμε για φαγητό και μετά για γορό. Τι κάνουμε εδώ στο γραφείο του μπαμπά σου ανοίγοντας σαμπάνια, Τίποτα. Απλά εδώ μπορούμε να κουβεντιάσουμε ήσυχα. Τι λες? Να κουβεντιάσουμε ήσυχα. Mm-hmm. Για ποιο θέμα, για το Φρανσισκό? Όχι, όχι. Τον συνάντησα σήμερα και μιλήσαμε. Και αποφασίσαμε να μείνουμε καλοί φίλοι. Περίεργο. Δεν σου έχει πει ότι είναι τρελός για σένα? Ναι, αλλά τώρα θέλει να είναι φίλος μου. Δεν ήθελε δέσμευση, οπότε όλα καλά. Άλλο κατάλαβα εγώ. Ίσως. Γιατί όχι. Φτάνει. Λοιπόν, θα πιούμε στην υγειά σου. Για να αλλάξεις έκφραση. Είπα κάτι που σε πείραξε? Το αντίθετο. Είσαι τέλεια. Δεν έχω γνωρίσει καμιά γυναίκα σαν εσένα. Ο καθένας θα προτιμούσε να πάει για χορό, να περάσει καλά από το... να είναι εδώ και να ακούει τα προβλήματα του άλλου. Όχι. Προτιμώ να είμαι φίλη σου και να σε βοηθήσω. Θα μου μιλήσεις? Δεν ξέρω τι έχω. Έχεις, τίποτα δεν έχεις, Μανουέλ. Νομίζω ότι κάνω λάθος. Αυτό νομίζω κάθε φορά που με απορρίπτει η μία. Αισθάνομαι ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Όχι. Όχι, μην το λες αυτό. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Αφού τα σχέδιά σας δεν μας ενθουσίασαν καθόλου, πήραμε ταξί και το σχολείο. Καλά να περάσετε. Μαρίζα και μία. Έσκησε το σχέδιο. Όχι, καλέ μου. Όχι. Θα είναι πολύ δύσκολο, επειδή ούτε η μία θα δεχτεί τη σχέση μας. Υποθέτω. Τι να κάνουμε, να δούμε την ταινία? Μπα, δεν κάνουμε κάτι καλύτερο. Σαν τι? Πήγαινε βρες τον Μανουέλ και πες του τι αισθάνεσαι γι' αυτόν. Χωρίς δικαιολογίες. Δεν ξέρω πώς να του πω τι μου συμβαίνει. Τον αγαπάς? Ναι. Και βέβαια τον αγαπάω. Ξέρεις τι έχω πάθει? Καμιά φορά κάθομαι και τον κοιτάω και χάνομαι στις σκέψεις μου. Είναι τόσο γλυκός. Τότε, αν αισθάνεσαι τόσο καλά, γιατί δεν κάνετε έρωτα? Και μη μου πεις όλα αυτά για τον πατέρα σου και το μέλλον. Δεν θέλεις να είσαι μαζί του? Ναι. Ναι. Πεθαίνω γι' αυτόν. Άρα... Δεν ξέρω. Φοβάμαι... μην τον απογοητεύσω. Με καταλαβαίνεις? Όχι. Όχι. Κανείς από τους δυο σας δεν θα απογοητευτεί η μία. Θα μάθετε... μαζί τι πρέπει να κάνετε.
και θα διώξετε την αμηχανία μαζί. Ξέρεις κάτι? Ποτέ δεν περίμενα να το πεις αυτό. Έκανες όλους τους φόβους μου να εξαφανιστούν. Τώρα δεν φοβάμαι τίποτα. Σε ευχαριστώ, Μαρίζα. Ήρθε η ώρα. Είμαι έτοιμη. Σε ευχαριστώ. Πήγαινε. Πήγαινε και αγκάλιασέ τον μέχρι να του κοπεί η ανάσα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Μια, ξέρεις κάτι? Είσαι πολύ τυχερή που είσαι ερωτευμένη. Και που είναι και αυτός ερωτευμένος. Η αγάπη δεν έρχεται τόσο εύκολα. Μην τα αφήνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν πιστεύω ότι φταίς εσύ. Η μία φταίει που δεν σ' αγαπάει όσο αξίζεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Θα έδινα τα πάντα για να είμαι με κάποιον σαν εσένα. Τόσο γλυκό, τόσο όριμο, τόσο... τόσο, ναι, τόσο... Ναι, ναι, ναι. Στα αλήθεια, πιστεύεις ότι είμαι όριμος, ε? Ναι. Ναι, στα αλήθεια το πιστεύω. Να σου πω κάτι. Αν ήμουνα κοπέλα σου, θα σου τα έδινα όλα. Τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι.